τον Γενικό Γραμματέα του Παγκύπριου Συνδέσμου Γιανικού Εμπορίου. Κύριε Αντωνίου, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Πώς είστε? Προσωπικά, μετά τα χθεσινά που είδα, σοκαρισμένος θα έλεγα. Και προβληματισμένος. Πολύ προβληματισμένος. Νομίζω δεν άφησε κανένα συγκίνητο οι σκηνές και εικόνες που είδαμε ψες. Πραγματικά έσχος και ντροπή. Θυμίζουν άλλες καταστάσεις παρόμοιες με αυτά που ζήσαμε όσοι τις έζησαν το 1974. Ναι. Ευελπιστούμε πραγματικά να μπει το κόκκαλο στο μαχαίρι, να γίνουν τάχιστα οι έρευνες και η επέτειο να οδηγηθούσουν άμεσα στην δικαιοσύνη με παραδειγματικές ποινές. Ναι. Και εμείς το ίδιο ελπίζουμε. Λοιπόν, κύριε Αντωνίου, αύριο τίθεται σε εφαρμογή τα νέα μέτρα. Θα εκδοθεί και σήμερα το διάταγμα από πλευράς του Υπουργείου Υγείας. Υπάρχουν θέματα που σας απασχολούν. Βλέπουμε safe pass σε όλους τους χώρους γιανικού εμπορίου άνω των 20 ατόμων στο εσωτερικό. Και 20 άτομα όταν λέμε και οι πελάτες και οι εργαζόμενοι. Και φωνάζετε άνηση μεταχείριση, επιχειρήσεις δύο ταχυτήτων. Πέστε μας. Νομίζω, αγαπητέ κύριε Ακόβε, δεν θα αμφισβητήσει κανένας ότι το μοναδικό και πιο ισχυρό όπλο που έχουμε τη δεδομένη στιγμή για να αναχαιτήσουμε τη διασπορά του ιού είναι το Safe Pass. Συνεπώς, θεωρούμε ότι το Safe Pass πρέπει να ισχύσει σε όλους τους χώρους ανεξαρτήτως. Εμείς από την πρώτη ημέρα που πληροφορηθήκαμε τις προθέσεις του αρμόδιου Υπουργείου, δεχτήκαμε ένθερμα να το υποστηρίξουμε. Αν και σε όλη την Ευρώπη ο κλάδος των τροφίμων εξαιρείται από το Safe Pass, είναι κάτι σ' αρχής ότι όλος ο κόσμος, όλοι οι συμπολίτες μας πρέπει να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα προϊόντα πρώτης ανάγκης. Αλλά αντιλαμβανόμενοι, όπως είπα στον πρόλογο μου, την κακή επιδημιολογική εικόνα του τόπου μας, είπαμε και εμείς να συμβάλλουμε στον έλεγχο του Safe Pass. Με έκπληξη ακούσαμε τον Υπουργό στις δηλώσεις του στην εξαγγελία των νέων μέτρων να αυτοακυρώνεται ο ίδιος και να ανοίγει ο ίδιος παράθυρα και τρύπες και να λέει ότι το Safe Pass θα χρειάζεται εκεί που όταν σε μια δεδομένη στιγμή υπάρχουν περισσότερα από 20 άτομα σε ένα επαγγελματικό υποστατικό. Αντιλαμβάνεστε, αυτό δημιουργά άνηση μεταχείριση, άνισο ανταγωνισμό. Και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε και τη λογική πίσω από αυτό, γιατί δηλαδή στα 21-22 άτομα υπάρχει κίνδυνος διασποράς του ιού και στα 20 άτομα δεν υπάρχει. Αυτές είναι οι στάσεις μας. Εδώ υπάρχει κίνδυνος για διασπορά του ιού από ένα άτομο μόνο σε ένα υποστατικό, όχι για τα 20. Καθημερινά οι νοσηλίες αυξάνονται, καθημερινά τα κρούσματα αυξάνονται. Δεν έχουμε άλλη δίωδο, δεν έχουμε άλλη διέξοδο από το Safe Pass. Άρα, αν θέλουμε να είμαστε σωστοί, το Safe Pass, κατά την άποψη τη δική μας, πρέπει να εφαρμοστεί καθολικά σε όλους. Και επειδή γίνεται μια συζήτηση τώρα για τους εμβολιασμούς, να σας ρωτήσω, έχετε καθόλου πληροφόρηση στις επιχειρήσεις στις οποίες είναι μέλη σας? Τι γίνεται με τους εμβολιασμούς? Το προσωπικό έχει εμβολιαστεί? Παραμένουν, προτιμούν κάποιοι να είναι εκεί με τα rapid test τους? Πώς πάει, σε τι ποσοστό βρίσκεται? Θα έλεγα από τις στατιστικές που έχω και καταγράφω στον τομέα του λιανικού εμπόριου, στο λιανικού εμπορίου, είμαστε γύρω στο 50-52%. Όμως, κάτι το οποίο πρέπει να σημειώσω, τα walk-in κέντρα και οι κινητές μονάδες που θα έρθουν λίγα συντόμως και στον χώρο του λιανεμπορίου, υπεραγορές, εμπορικά κέντρα, θεωρώ ότι θα βοηθήσουν αισθητά στο να ανεβεί το ποσοστό της εμβολιαστικής κάλυψης και στον τομέα του λιανεμπορίου. Ναι. Επειδή φαίνεται πως έχει πετύχει αυτό το πείραμα εντός πολλών εισαγωγικών με τα walk-in κέντρα, πότε να περιμένουμε τα πρώτα walk-in? Στα malls, φαντάζομαι, στα μεγάλα καταστήματα, πότε να τα περιμένουμε? Οι ενδείξεις που έχουμε είναι πάρα πολύ σύντομα, πιθανόν και μέσα στην εβδομάδα. Ήδη από την περασμένη εβδομάδα είχαμε αρχίσει διεργασίες και επικοινωνία μαζί με το αρμόδιο Υπουργείο. Το πιο πιθανό είναι να αρχίσουν από τα μεγάλα εμπορικά κέντρα της Κύπρου.
και να δούμε και ευχόμαστε να υπάρχει πραγματική απήχηση. Ας το ελπίσουμε, γιατί είναι για το καλό όλων. Κάτι τελευταίο, ήρθατε σε επικοινωνία, έστω και σήμερα επικοινώνησε μαζί σας ο Υπουργός Υγείας για τα αιτήματά σας. Υπήρξε κάποια συνεννόηση? Καμία συνεννόηση σήμερα. Την τελευταία συνομιλία που είχαμε ήταν το περασμένο Σάββατο. Καταγραφήκαν οι προβληματισμοί και ανησυχίες μας και αναμένουμε να δούμε αν στο τέλος της ημέρας αλλάξει κάτι από τα μέτρα που ήδη εξάγγειλε ο ίδιος, τα οποία μπαίνουν σε ισχύ, όπως πολύ σωστά είπετε, από αύριο Τρίτη. Εντάξει, κύριε Αντωνίου, κάντε λίγη υπομονή. Είναι 12 και 10 η ώρα. Σε λίγη ώρα θα έρθει το διάταγμα. Θα δούμε τι θα δούμε. Ενδεχομένως να μην ικανοποιηθεί το αίτημά σας και μέχρι απόψε αλλάζει. Τα έχουμε δει ούκο λίγες φορές. Διευκρινήσεις επί διευκρινήσεων και αλλαγές επί αλλαγών. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Συνέχεια.